Με ανακοίνωση, το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών προκύπτει τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και Επιτροπών και Αντιπροσώπων στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις 14 και 15 Νοεμβρίου. Στην Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης, οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 15 Νοεμβρίου και ημέρα Κυριακή. Δικαίωμα ψήφου θα έχουν όλα τα εγγεγραμμένα και ταμιακώ τακτοποιημένα μέλη που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης. Η Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης ανήκει στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών και στην Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών, δύο δυνατά συνδικαλιστικά όργανα, και συμπεριλαμβάνει τους τρεις νομούς της Θράκης, Ξάνθης, Ροδόπη και Εύρου, στην Περιφερειακή της Ένωση. Λοιπόν, κάθε τρία χρόνια διενεργούνται εκλογές αρχιεργασίες για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι πενταμελές της Εξελεκτικής Επιτροπής. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό θέμα η αρχιεργασία στο Σύλλογό μας, διότι θα αναδείξει την καινούργια διοίκηση, λοιπόν, αυτή για την επόμενη τριετία, για να συνεχίσει το έργο της προηγούμενης. Ένα έργο το οποίο κατά κάποιο τρόπο την παρούσα Διοικούσα Επιτροπή μας κάνει λιγάκι περήφανος, γιατί προσπαθήσαμε να δώσουμε όλο μας τον εαυτό και τα πέντε μέλη της διοίκησης και εγώ κατά κάποιο τρόπο ως πρόεδρος που είμαι η επικεφαλής να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε για τους ανθρώπους αυτούς που ανήκουν στο Σύλλογό μας, στην Περιφερειακή Ένωση. Μιλάμε για τους τυφλούς ανθρώπους και όλους αυτούς που έχουν μία αναστρέψιμα προβλήματα όρασης, τα οποία δεν επιδιορθώνονται. Και πρέπει δηλαδή κατά κάποιο τρόπο οι άνθρωποι αυτοί να στηρίζονται από συλλόγους και από συνδικαλιστικά σωματεία. Λοιπόν, δημιουργήσαμε ένα έργο το οποίο κατά κάποιο τρόπο πιστεύουμε ότι βοήθησε πάρα πολύ τους ανθρώπους αυτούς. Και από την πλευρά τη συνδικαλιστική, γιατί συμμετείχαμε και λάβαμε μέρος και πραγματοποιήσαμε πάρα πολλές κινητοποιήσεις και σε τοπικό και σε πανελλαδικό επίπεδο, με την παρουσία όλων των μελών μας πολλές φορές στην Αθήνα, με αντίξωες συνθήκες και καιρικές, και από την Ξάνθη, από τη Θράκη γενικά, να κατεβούμε στην Αθήνα να συμμετέχουμε. Λοιπόν, είχαμε καλά αποτελέσματα από τους αγώνες αυτούς, γι' αυτό ακριβώς και μείναμε ικανοποιημένοι. Τώρα βέβαια αρχίζουν τα δύσκολα. Οπότε τώρα θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια. Θέλει πιο πολύ αγώνα, θέλει να είμαστε πολύ πιο συγκροτημένοι και με πάρα πολύ πάθος για να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα που έρχονται. Προσπαθήσαμε και βγάλαμε την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Θράκης από τις καλύτερες περιφερειακές σε όλη τη χώρα. Είμαστε περήφανοι, διότι είμαστε στις πρώτες θέσεις των Περιφερειακών Ενώσεων Ελλάδος, με πολύ καλό έργο, με πάρα πολύ καλή καταξίωση από όλους τους κατά κάποιο τρόπο συναδέλφους μας σε όλη τη χώρα, και προσπαθούμε όχι μόνο την περιφερειακή να βγάλουμε, αλλά και την Θράκη μας, την ακριτική μας Θράκη, και τις πόλεις μας τις προβάλλουμε, το λαό μας, τα πάντα μας προσπαθούμε μέσω του Συλλόγου να κάνουμε μια προβολή αυτή που χρειάζεται και αυτή που πρέπει. Η ψηφοφορία θα αρχίσει στις 7 το πρωί και θα λήξει στις 7 το απόγευμα. Η Ένωση Τυφλών καλεί όλα τα μέλη να δώσουν το παρόν για την καθοριστική πορεία και το μέλλον του χώρου.